Και χαραντάν μάγκες, μποτούλες, παπηγιών και πάμε για Star Citizen. Yeah, σήμερα ξενάγηση. Ξενάγηση στο υπόστεγο, Revel και York. Θα σας πάρω μαζί μου να θαυμάσουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο υπόστεγο. Ελπίζω το υπόστεγο να είναι και σωστή λέξη τώρα. Μη με κράζετε αφού ξέρω ότι με θαυμάζετε. Πολύ ωραία. Ναι, θα γίνει μια μικρή ξενάγηση. Θα σας δείξω εγώ το χώρο, ο οποίος είναι πολύ πριβέ. Αν και είναι τεράστιος και πολύ άδειος, δεν έχω ακόμα δούλους, να πω την αλήθεια, αλλά σύντομα θα μπουν, από ό,τι έχω διαβάσει στο game θα μπορούμε να βάζουμε NPCs και να δουλεύουν για μας, και εύχομαι το ίδιο να γίνει και στο Hunker. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τους κάνουμε costumizing, πως λέγανε. Και έλεγα σε ένα φιλαράκι μου σήμερα το πρωί ότι αυτό άμα γινόταν, φίλε, σε μένα θα δουλεύανε κάτι γκόμενες με χοντρά βυζιά και κόλο. Κάτι ξέρουν και δεν το κάνουν. Πολύ καλά. Πολύ καλά ξέρουν. Ναι, το ξέρουν ήδη τι ανομαλίες θα κάνουν μερικοί. Ναι. Εντάξει, εγώ προδόθηκα από μόνος μου. Δεν περάζει. Τι θα γίνει ρε παιδιά, loading, game και game. Ποιος κατεβάζει τσόντες? Ένα μπράβο. Μια φορά πάμε να δείξουμε κάτι στον κόσμο και... Α, και σε αυτό το σημείο, επειδή η ώρα είναι περιορισμένη, θα τραβήξω έτσι για κανένα 20 λεπτό πάνω κάτω. Θα προσπαθήσω βασικά. Έχω ξεσκιστεί μάγκες να τραβάω και κάτι βρίσκω πάντα στο τέλος που με ξενερώνει τόσο πολύ και δεν το ανεβάζω τελικά. Και κάτι άλλο, τι με ξενερώνει πραγματικά. Έχω ανεβάσει τόσα unboxing, τόσα βίντεο ρε γαμούτο και δεν έχει views. Εντάξει. Και ούτε περιμένω να έχει, εντάξει, ούτε μπήκαμε κανένα τέτοιο να πω πρέπει να έχω 1000. Όχι, εντάξει. Και παίζει πραγματικά πολλή δουλειά να το κάνεις, να το ράνεις. Και δεν βγάζει views. Και ανεβάζω ρε γαμούτο την πιο παπαριά, το Farmville 2015. Με την έννοια πέφτουν πινελίκια, με παίρνει ο ξαδερφός μου τηλέφωνο και με δουλεύει από δίπλα, έστε διάλογο. Και πιάνει πραγματικά το βίντεο σχεδόν 1000 views. Γιατί είναι παιδιά, γιατί είναι, δηλαδή τώρα με εκβιάζετε, δηλαδή πρέπει να δίνουν πινελίκια για να μπαίνετε να βλέπετε τα βίντεο μου, γιατί είναι γαμότο. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το υπόστημα, κοιτάξτε τι όμορφο. Είναι όμορφο τώρα αυτό, προτιμάτε δηλαδή το Farmville. Να με κάνετε να συνεχίσω. Πατάω λίγο γιους. Τι είναι αυτό ρε? Συγγνώμη, αλλά πραγματικά τόσο καιρό που παίζω, ποτέ δεν έκανα τον κόπο να παίξω. Αυτά είναι τα δύο. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το παίξουμε. Από εδώ μπορούμε και καλά να πάμε στο Arena Commander. Είναι τα Modul, πως λέγεται. Δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Όποιος θέλει να μάθει, κάτω στο description θα βάλω πληροφορίες, links, να πατήσετε να πάτε να διαβάσετε τεμπέλτες. Άρα από εκεί τώρα, μάθαμε. Τα εξηγούμε. Δεν είμαι της RCI, δεν είμαι της Cloud Imperium. Δεν με πληρώνουν γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλοι τα κάνουν τζάμπα. Σου λέει με πόσο φαράει το κανόνι, τι χρώμα θα έχει. Του μεταξύ βρισκόμαστε σε αλφα. Αύριο μπορεί να βγει ο Ρόμπερτς και να μας πει δεν γαμιέστε, δεν βγάζω, δεν το βγάζω, άντε για πάω στο Μπαχάμες και τρέγα γύρευε εσύ. Λοιπόν, πάμε ξενάγηση, τουρίστες, καμερούλα πήρατε? Κάτσε, πού είμαστε, στη μέση? Ας πάμε με τα πόδια μου ρε σιγά, δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ασανσέρ, το οποίο θα μας πάει προς τα πάνω. Στα privé room. Oh yeah. Όχι, δεν έχει γυμνές μια χώρα. Δεν θα δούμε γυμνές τώρα. Κάτω βλέπουμε το πολύ όμορφο Aurora Elix, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε exploring το διάστημα. Εδώ πέρα βλέπετε τα λουλουδάκια και κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Βασικά τώρα που το λέτε θα ξενερώσουν μερικοί, αλλά θα κάνω εγώ τώρα ένα μικρό jump να δω τι παίζει με τα γραφικά, που τα έχω. Πάει πιο πάνω. Δεν έχει maximum. Α, εντάξει. Δηλαδή δεν πάει πιο πάνω. Έχουμε ένα πολύ ωραίο γραφικό. Κοιτάξτε, κουνιούνται. Μισό λεπτό λίγο. Είναι σημαντικό. Βέβαια είναι σημαντικό.
Έχω την αίσθηση ότι κουνιούνται, αλλά δεν ξέρω. Ή κουνάω εγώ το μάζο τώρα, ε. Σας δουλεύω, ψιλογκάζει. Αχ, εδώ πέρα μια... Wall of Honor. Εδώ παίζει να μπουν τίποτα μετάλλια. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Το game είναι αλφα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Οπα. Κάτσε. Αυτό τώρα τι ήταν. Μισό. Φοράτε ακουστικά, ελπίζω, ε. Λοιπόν. Ακούσετε. Oh man. Okay. Where's the line? Hoop. Hop. Α, τώρα είμαστε στη μέση. Δηλαδή παίζουν και οι δύο τόνοι. Hoop. Μόνο ένας. Hoop. Δύο. Hoop. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε ήχο από τα πατώματα. Δηλαδή εδώ θα έπρεπε να κάνει... Μισό λεπτό, κάτι τέτοιο νόμιζα. Ούτε στο χαλί κάνει, οκ. Δηλαδή θα έχουμε εδώ πέρα μετά όταν θα τελειώσει το παιχνίδι. Άρα τι δίνω σημασία, βλέπετε. Άρα, hardcore gamer, ρε, τώρα τι να λέμε. Τις χαρακτήρες δεν μπορούμε να τις κάνουμε use. Oh, τι είναι αυτό εκεί πέρα. Α, τώρα θα μαλώσουμε cloud. Δεν είμαστε λες καλά. Roberts. Τι είναι αυτή, τι πιξελιά είναι αυτή εδώ. Μωρίζα δεν τρέπεστε. Μωρίζα δεν τρέπεστε τώρα. Θα το δει ο hardcore gamer και θα πεις για να μην του δώσω εγώ λεφτά αυτόν. Με το pixel να μην είναι 60 fps. Το μου τη λέει και εμένα τώρα βασικά. Κοίτα εσύ ρε φίλε, δεν βάζεις να μας πεις πόσα fps παίζεις. Σάλτα και γαργαλί σου φίλε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πάνω ο χώρος, πολύ όμορφος. Τι έχετε να πείτε, γράψτε κανένα comment. Σας αρέσει. Αν και θα προτιμούσα. Καλή μαγιά θα ήταν αν μπορούσαμε να αλλάξουμε το φως. Έτσι να το βάζαμε τίποτα move. Μουβάκι, κιτρινάκι, συμπιζάκι έχετε. Ωραία, αυτός ήταν ο πάνος ο όροφος. Ας κατέβουμε ξανά κάτω, αν και ήθελα να πάρω το άλλο ασανσέρ. Έχει άλλο design από μέσα, έχει ξύλινο πάτωμα. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ το μετάλλινο, καλύτερα να το αφήσω στο ξύλο, αυτό εδώ. Nice wood, very nice wood. Θα πάρω τώρα το μπάγκι. Πάει το μπρος, παιδί μου. Ηλεκτρικό είναι. Ωιτε. Έχει πραγματικά, έχει και drift. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μικρή ξενάγηση στο υπόστο, εγώ δεν λέω Χανκάρ. Στο διάλειο και τα αγγλικά σας. Είμαστε Έλληνες ρε. Ελληναράδες ρε. Αχ, αυτό είναι το freelancer Max. Με το οποίο θα κάνουμε πιο πολύ transportation στο game, πιστεύω. Θα σας κάνω άλλη φορά ξενάγηση στα πλοία, τώρα βαριέμαι. Εδώ είμαστε για ξενάγηση στο υπόστεγο. Αυτό είναι το Retaliator. Όμορφο, όμορφο, μεγάλο, βολικό. Άμα θέλετε να το δείτε, στείλτε μου κανένα comment, δεν ξέρω. Και επειδή είμαι λίγο troll, λέω να μπούμε στο ασανσέρ με το μπάγκι, δεν γαμιέται. Πιστε, πιπ, έλα, όχι. Τελικά βγάζει καπνό, ε, δεν είναι ηλέκτρο. Stop. Καλά ρε, Ρόμπερτς. 2900 και εγώ δεν ξέρω τι στο μπούτσο είμαστε. Καλά ρε, φίλε. Και μου βάζεις τώρα το... Μου βάζεις να βγάζει καπνό αυτό τώρα, είδα σωστά. Βενζινοκίνητο είναι. Είναι το λάστιχο, το λάστιχο που βγάζει ατμό. Βασικά με ήταν ηλεκτρικό δεν θα ακούγονταν καν. Αυτά δε, όχι φίλε. Πρέπει να είναι ο καπνός από τις ρόδες.
Τα δίνουμε αξία κάτι τέτοια τώρα. Να επιτρέπεται να μην είναι ηλεκτρικό. Τι θα γίνει. Εγώ με τις φύσεις. Και εκεί που πίστευα ότι το 2900 αργαμούτο θα γλιτώρουν τις βενζίνες και τα πετρέλαια. Όχι ρε φίλε. Με μας αφήνω. Λοιπόν, ποιος πάτησε το κουμπί για να κλείσει σε σέρ. Ποιος με τρολάρει. Πάμε άλλη μία. Να δούμε και λίγο το τοπίο από πάνω. Έλα πιο γρήγορα. Αφιστερούμε. Ωραία. Φτάσαμε έναν όροφο πιο πάνω και δεν έχουμε σχεδόν τίποτα εδώ πέρα βασικά. Φίλε, τζάπα δρόμος. Εντάξει, έχουμε και εδώ πέρα ένα σημείο, οπότε βλέπετε είναι τεράστιο. Ξανά σας έρω. Δεν θα βγω από τον μπάγκι, γιατί άμα βγω δεν θα ξαναμπορέσω να μπω. Είναι γλιτσαρισμένο. Τα σας έρω έρχονται αυτόματα εδώ πέρα. Αυτό είναι το σας έρω που θα προτιμούσα να είναι και στο final. Με το wood. Good. Είναι πιο κυριλέ. Πού να σας πάω. Να σας πάω και εγώ. Πάμε και εκεί. Από το μου φρένο. Κάτσε να δούμε. Εντάξει, δεν βλέπω τα πόδια να κινούνται όταν πατάμε γκάζι ή φρένο. Έχει πολύ δουλειά αυτό ρε, πολύ δουλειά έχει ρε. Αυτό δεν βγαίνει ρε, πριν το 2018 ρε φίλο, έχει πολύ δουλειά. Ναι, τώρα μην λέμε. Άμα κάτσουμε και διαβάσουμε τι θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Μπα. Έχουμε γεράσει τελείως. Πόσο είναι, 30 πάω τώρα, ωραία. Σκεφτείτε. 30 με 32 βγήκε το παιχνίδι, ωραία. Ουχου. Εδώ πέρα έχουμε τον πάνω όροφο. Είμαστε έτσι πιο χαλαρά. Πιο βολικά. Εντάξει, πιστεύω να μην μπορούμε να ανοίγουμε με τον μπάγκι τότε. Αυτά τώρα μας αφήνουν. Πάμε να κάνουμε ένα jump. Πολύ ρεαλιστικό φίλε, εγώ μείνει. Α, ωραία, έτσι ανεβαίνει. Νομίζω δεν θα μπορέσουμε. Πόσο μ' αρέσει το υποστεγό για να... Μήπως να παρκέρναμε σιγά σιγά. Γιατί έχουν φτάσει ήδη και στο τέλος από ό,τι βλέπω. Κάτσε πόσο μας πήρε. 12 λεπτό, τι μόνο, παραπάνω όμως, δεν πειράζει. Λοιπόν, κατεβαίνω και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα άλλο ένα glitch. Ωραία γλώσσα, ωραία μάτια. Πάρτε μάτι λίγο retaliator. Oh yeah, bitch. Looks nice, eh. Όμορφο. Όμορφο. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο... Δεν θα σας αποχαιρετήσω ακόμα. Κάτσε, έχει ακόμα. Έχουμε και διαφημίσεις τώρα. Λοιπόν... Τι ήθελα να διαφημίσω. Α, ναι, για άλλη μια φορά θα διαφημίσω το organization, GSA. Όποιος ενδιαφέρεται και είναι κιόλας ήδη στο παιχνίδι και θέλει να κάνει παρέα μαζί μας, το link είναι κάτω. Ανοίγεις description, πατάς, μπαίνεις και στο TeamSpeak άμα θες και μιλάμε κατευθείαν. Όλοι και κάποιος θα είναι online, αποκλείεται. Τόσο inactive δεν είμαστε, αλλά εντάξει, προς το παρόν επειδή είναι αλφα, κάτι τέτοια συμβαίνουν και γι' αυτό δεν το παίρνουμε σοβαρά το παιχνίδι. Κάτσε. Έλα ρε. Μια φορά να αυτοκτονήσουμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Μα τι γίνεται. Πολύ γλάστρα. Δεν έχει γλάστρα. Εντάξει, δεν μπορώ να πέσω. Ναι. Την είπα τη διαφήμιση μου. Ευχαριστώ άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Μαζί μου. Και θα συνεχίσω, ή μάλλον δεν θα συνεχίσω, και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Αν πιάσουμε τίποτα views, να
ανεβάσω άλλο υπόστη εγώ, έχω άλλα τρία. Ή άμα θα έχετε εσείς καμιά ερώτηση, παρακαλώ κάτω στα comment. Θα σας κάνω το χατήρι και θα τα αφήσω να βάζετε ό,τι θέλετε, γιατί τα περνούσα από control. Αλλά άντε να δούμε τι θα βγει άμα δεν τα κάνω control. Τίποτα μάλλον. Ναι, και πάλι άλλη μια φορά ευχαριστώ τα παιδιά που κάνανε subscribe. Είμαστε πολλοί, είμαστε ωραίοι. Και ρίξτε μια ματιά στο κανάλι αν θέλετε, κάντε sub ή δείτε άλλα βιντεάκια από μένα. Κάνω unboxing, να ξέρετε όμως. Οπα, έπεσε, ωραία. Δεν το κάνω επαγγελματικά εδώ πέρα το θέμα, μην νομίζετε, δεν βγάζω λεφτά εγώ από αυτά. Το κάνω επειδή, εντάξει, μου αρέσει πάνω κάτω. Άρε αυτά τα glitch, άρε Roberts. Τέλος πάντων, κάπως έτσι θα έλεγα τελείωσε το βίντεο. Όχι, θα σας αφήσω με την περιέργεια, δεν θα δεις, όχι. Θα περιμένεις. Μάγκες, stay safe, πάντα με καπότα, ειδικά στις πιτσιρκάδες, και θα σας μιλήσω σε ένα άλλο βίντεο που θα γίνει πολύ σύντομα, αν έχω όρεξη. Έγινε, άντε ρε, τα λέμε. Είπες ρε, είπα ρε, τι έγινε, υπάρχει ένα πρόβλημα, κάνε τώρα μέσα στο κανάλι και δες κανένα βίντεο, σε πάρει ξεσηκώσει. Ναι, αλλά μη είπες ρε, ρε φίλε, και πώς θα γίνει. Πώς μου μιλάς έτσι ρε μαλάκα, σε ήξερα και χθες. Έτσι διάλο, την έχεις δει πολύ καμά ο Τάο. Πάρε ένα dislike τώρα να μάθεις.